Η εκτόξευση της ακρίβειας οφείλεται στην εκδήλωση του πολέμου λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά η άνοδος της τιμής των καυσίμων και της ενέργειας στο προηγούμενο διάστημα πού οφείλονταν? Δεν οφείλονταν στην όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα που οδήγησαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Βεβαίως. Και από αυτή την άποψη η ενεργητική εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς έχει οδηγήσει ακριβώς το λαό να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια και τα καύσιμα. Έτσι λοιπόν το κόστος της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης άρχουσας τάξης το πληρώνει πολύ ακριβά, πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Και αυτό δεν σχετίζεται μόνο τώρα με τον πόλεμο, αλλά σχετίζεται και κάτω από τις συνθήκες της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο, που ο πόλεμος αποτελεί τη μετεξέλιξη της ίδιας πολιτικής με πιο βίαιο τρόπο. Δεν είναι έτσι το ζήτημα με την εξέλιξη στην ενέργεια? Τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εφάρμοσαν το σύνολο των κυβερνήσεων με κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, για την πράσινη μετάβαση, δεν οδήγησαν στις σημερινές συνθήκες εκτόξευσης της τιμής της ενέργειας? Η υπερφορολόγηση, τα τέλη ρήπων, το χρηματιστήριο ενέργειας, ποιοι ήταν οι αποφάσεις για να διαμορφώσουν ακριβώς το περιβάλλον να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αρπακτικά της ενέργειας στον τομέα αυτό για να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους? Από αυτό λοιπόν το έδαφος και με βάση αυτά, ακόμη και αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση ότι θα εξαγγείλει μετά από πολύ χρόνο, γιατί ήδη έχει πληρώσει πανάκριβα όλο το κόστος των καυσίμων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ασπιρίνες. Και μάλιστα στο ίδιο το πλαίσιο το αντιδραστικό της αναδιανομής της φτώχειας σε όλο και περισσότερους. Γιατί οι λιγότερο φτωχοί θα κληθούν να πληρώσουν για τους εξαθλιωμένους. Γιατί αυτό εκεί οδηγεί τα περιστοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα με την πάλη του ο λαός να βάλει φραγμό, να απαιτήσει εδώ και τώρα την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Βεβαίως, στη σημερινή συζήτηση η κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μας κούνησε το δάχτυλο δίνοντας εξετάσεις για ακόμη μια φορά υποταγής στους αμερικανονατοικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καταγγέλλοντας τις κινητοποιήσεις που γίνονται ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας και ενάντια στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και βεβαίως δεν μας κάνει αυτό εντύπωση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ κοινάλ σήμερα είναι δοκιμασμένο κόμμα. Είναι δοκιμασμένο το 1999, έδωσε τα εδάφη της χώρας μας για να μπορέσει να εκδηλωθεί η εισβολή των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία με τις βάσεις να παίζουν ενεργητικό ρόλο προς αυτό. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά ότι η άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μπορεί και η αποδυνάμωση και των δύο πόλων του υπεριαλισμού μπορεί να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση συνδεδεμένη με την πάλη για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές που βεβαίως αφενός θα οδηγήσει σε μια ανακούφιση στις σημερινές συνθήκες τα λαϊκά στρώματα, αλλά και από την άλλη μεριά θα ανοίξουν το δρόμο για την ελπιδοφόρα προοπτική. Γιατί η ελπίδα δεν βρίσκεται στους διάφορους σωτήρες που έχουν δώσει ήδη εξετάσεις στην εφαρμογή της αντιλαϊκής και ταξικής πολιτικής.